κάθε χρόνο μπορεί να φτάσαμε να γίνουμε και γραφικοί ακούγονται τα προβλήματά μας. Και ακούγονται τα προβλήματά μας για έναν και μόνο λόγο και για κανέναν άλλον. Γιατί δεν λύνονται. Ο αγρότης και το αγροτικό κομμάτι αυτής της κοινωνίας δημιουργεί μεγάλη οικονομία στην Ελλάδα. Παρά τα αυτά όμως, όλα αυτά τα χρόνια παλεύουμε μόνοι μας για να μπορέσουμε να αποδώσουμε και στα σπίτια μας και στον εαυτό μας και στη χώρα μας. Είναι μια αλήθεια αυτή. Η οικονομία από τον πρωτογενή τομέα και μετέπειτα στο δευτερογενή τομέα δίνει πάρα πολλά. Δίνει πάρα πολλά στη χώρα μας. Δεν εκτιμάται όμως αυτό. Μας αφήνουν συνεχώς μόνους μας, χωρίς να διευκολύνουν, χωρίς να δίνουν κάποιες λύσεις, οι οποίες είναι απλές. Τα προβλήματα από τόπο σε τόπο ποικίλουν. Από τις ελιές, από τα πορτοκάλια, από τα ροδάκινα, από το βαμβάκι, από το ρύζι, τι να πει κανείς. Προϊόντα χωρίς τιμή. Ποιος νοήμων άνθρωπος πάει να αγοράσει κάτι και δεν ξέρει πόσο κάνει. Εμείς όμως δίνουμε πάντα την παραγωγή μας για όλα αυτά τα προϊόντα, χωρίς να ξέρουμε τι θα πληρωθούμε. Βέβαια, ξέρουμε πολύ καλά τι θα πληρώσουμε. Και αν δεν ξέρουμε, το μαθαίνουμε στο τέλος της χρονιάς, επειδή πληρωνόμαστε και μία φορά το χρόνο. Το μαθαίνουμε στο τέλος, όταν πλέον δεν μας μένουν χρήματα για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Να πούμε για την κτηνοτροφία, η οποία έχει μειωθεί κατά 40% τον τελευταίο καιρό, λέει ότι κλείσανε τόσες μονάδες. Οι άνθρωποι φτάσαν να πουλάνε 20 ευρώ την προπατίνα. Για το γάλα δεν συζητάμε. Το νερό, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι πιο ακριβό. Μιλήσαμε για το εμπάρκο των προϊόντων, το εμπάρκο που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία και φτάσαμε φέτος, οι τιμές που είπε ο συνάδελφος ο Χρήστος είναι πάρα πολύ καλές. Τα τραπέζια ροδάκινα ξεκίνησαν από 1, από 2 και από 3 λεπτά. Αυτές ήταν οι τιμές που πουλήσαμε. Θα μου πείτε πώς συνεχίζουμε και ζούμε. Ζούμε έτσι, μάθαμε να ζούμε έτσι. Η κατάστασή μας και η κατάτια μας είναι αυτή. Ναι, οι άνθρωποι δεν έχουν μείνει στον τόπο μας. Και εκ των πραγμάτων δεν υπάρχουν και εργατικά χέρια. Τα εργατικά χέρια που έρχονται στην Ελλάδα, ούτε για αυτά δεν υπάρχει ένας τρόπος να βρεθεί μία λύση. Ζητάμε τόσο καιρό και φωνάζουμε ότι θα πρέπει να δοθεί μία λύση στους εργάτες που έρχονται, να μπορούμε και εμείς να τους πληρώνουμε, να πληρώνουμε αυτό που αναλογεί στο κράτος και έξοδα να παρουσιάζουμε και η χώρα να έχει τα ανάλογα έσοδά της. Να μιλήσουμε για τη σύνταξη της αγρότησας, που είναι στα 67, που ποια γυναίκα από εμάς αντέχει να δουλέψει μέχρι τα 67 της χρόνια, που έχει κάνει κατά μέσο όρο πάνω από 4 επεμβάσεις τουλάχιστον στα κόκαλα. Και αυτά είναι βιώματα, και όσο και αν φαίνονται έτσι σαν παραμύθι, είναι αλήθεια. Οι μαμάδες μας, οι γιαγιάδες μας είναι γερασμένες και είναι χειρουργημένες όλοι. Το ίδιο και εμείς, η πιο νέα γενιά. Η σύνταξή μας είναι 360 ευρώ. Αυτή είναι η σύνταξη της μαμάς μου. Ακούμε καθημερινά για τις συντάξεις σε όλη την Ελλάδα για όλους τους Έλληνες. 360 ευρώ δεν ασχολείται κανείς ποτέ μαζί μας. Πληρώνω το 1988 σύνταξη. Για να βγω, θα έχω, ναι, ασφαλιστικές εισφορές. Πρέπει να πληρώσω, θα έχω πληρώσει 45 χρόνια εισφορές. 45 χρόνια. Τότε θα βγούμε στη σύνταξη εμείς. Εμείς δεν έχουμε δικαιώματα, ούτε για πρόωρη συνταξιοδότηση, ούτε αν έχουμε ανήλικα παιδιά, ούτε έχουμε καμία αποζημίωση αν κάτι μας συμβεί, έστω να πάρουμε μία ασφάλεια, να πάρουμε ένα μεροκάματο. Είναι τόσες πολλές οι δυσκολίες μας και να ξέρετε ένα πράγμα. Δεν βγαίνουμε στον δρόμο ούτε από συνήθεια, δεν βγαίνουμε στον δρόμο ούτε από αντίδραση, δεν έχουμε τίποτα με καμία κυβέρνηση, έχουμε με όλους αυτούς όμως που δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Και δεν κάνουν τι. Δεν υπάρχει εθνική στρατηγική για τους αγρότες, δεν υπάρχει μέρημνα, δεν υπάρχει πρόβλεψη να οργανωθούν κάποια πράγματα ούτως ώστε να έχουμε ένα στοιχειώδη κέρδος και με αξιοπρέπεια να πληρωνόμαστε για αυτό που κάνουμε. Δεν ζητάμε κάτι άλλο επί της ουσίας. Όλα αυτά τα θεωρητικά, ως αποτέλεσμα στην τσέπη μας, δεν φτάνουν και δεν έρχονται ποτέ. Νέα ΚΑΠ. Εμείς, αυτό που θέλουμε είναι να επιδοτείται η παραγωγή μας.
να σταματήσει πλέον αυτό που γίνεται. Να πληρώνονται και να επιδοτούνται τα προϊόντα που παράγουμε. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, να μην κουράσουμε άλλο. Καλούμε όλους τους αγρότες, όλους τους συναδέλφους κτηνοτρόφους, τους ανθρώπους της υπαίθρου να έρθουν να συμπαρασταθούν και σε αυτόν τον αγώνα μας. Εμείς ως μπλόκο αμοιβαίου και ως αγροτικός σύλλογος, 31 του μηνός, θα είμαστε και εμείς έξω στον δρόμο με τα τρακτέρ.